Δίπλα μας έχουμε τον προπονητή της Κοιλάδας, τον νέο προπονητή, τον κύριο Κώστα Κλάδη. Κύριε Κλάδη, καλώς ορίσατε στην Αρμιονίδα και στην Κορονίδα Κοιλάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους υγεία και να ευχαριστούν το ποδόσφαιρο. Οι ομάδες της μεγαλύτερης κατηγορίας να επιτύχουν τους στόχους τους. Ποια ήταν η αποφασή σας να κατεβείτε στην Κοιλάδα για λογαριασμό της Κορονίδας? Κοιτάξτε, μου έγινε πρόταση από τους ανθρώπους της Κορονίδας. Είδα ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι λειτουργικά πολύ σωστή, σοβαρή, και θεώρησα σκόπιμο να δουλέψω και εδώ. Εγώ δεν επιλέγω ομάδες, έχω δουλέψει και Β' Εθνική και Γ' και Δ', έχω ανεβάσει ομάδες, έχω πάρει κύπελα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν κάνω διακρίσεις. Φτάνει να υπάρχει οργάνωση. Εδώ βλέπω ότι οι άνθρωποι διψάνε για ποδόσφαιρο, έχουν οργάνωση και μ' άρεσε αυτό. Γνωρίζουμε, το βιογραφικό σας είναι πολύ βαρύ και με πολλά, όπως είπατε, κύπελα. Πιστεύετε να φέρετε κάτι στην Κορονίδα? Πάντα στόχος είναι η ομάδα να πάει όσο δυνατόν ψηλότερα και ό,τι καλύτερο να πάρει. Εάν μπορέσουμε και κάνουμε 2-3 μεταγραφές που επιθυμούμε και ψάχνουμε, θεωρώ ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική. Από εκεί και πέρα δεν βάζουμε άγχος, δεν βάζουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα οπωσδήποτε, δεν μας διαφέρει. Να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, να ευχαριστούμε τα παιδιά ποδόσφαιρο, οι μικρότεροι να μάθουν σωστό ποδόσφαιρο και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο προκύψει. Το πέρασμά σας από ομάδα της Αργολίδας υπάρχει. Όχι όμως το τοπικό πρωτάθλημα, αλλά με την Δέλτα Εθνική. Θα μας πείτε με ποια ομάδα είσαστε? Ναι. Ήμουν με τον Πόρο, ήταν το πέρασμα πολύ σύντομο. Υπήρχαν προβλήματα και μετά η ομάδα αμέσως διαλύθηκε όταν έφυγα. Όχι γιατί έφυγα εγώ, προς Θεού. Υπήρχαν τεράστια προβλήματα, εγώ τα εντόπισα και έφυγα πολύ γρήγορα. Είναι κρίμα γιατί αυτή η ομάδα έκανε πολύ καλό πέρασμα από τη Δέλτα Εθνική τότε. Είχε κάνει ωραία, καλή ομάδα. Εν πάση περιπτώσει όμως, όταν υπάρχουν προβλήματα, οι ομάδες δεν έχουν διάρκεια. Είναι κρίμα όμως, γιατί ο Πόρος είναι ένα ωραίο κομμάτι με ιστορία και πρέπει να ξανανακάμψει. Να γυρίσουμε λίγο στην Κορονίδα. Είπατε προηγουμένως για κάποιες μεταγραφές. Έχετε εντοπίσει τους στόχους. Είναι η πρώτη προπόνηση. Από τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει, σε ποιες θέσεις πονάει η ομάδα, έχετε εντοπίσει? Ναι, σίγουρα ζητάμε στον άξονα 3-4 καλούς παίχτες έμπειρους. Και θεωρώ ότι η ομάδα θα, και έναν τερματοφύλακα τον οποίο τον πήραμε ήδη, έναν έμπειρο τερματοφύλακα με πολύ καλές προδιαγραφές. Από εκεί πέρα η ομάδα παρουσιάζεται πολύ διαφορετική. Θέλει όμως πολύ δουλειά, θέλει υπομονή και θεωρώ ότι στο τέλος θα πετύχουμε το στόχο μας. Που δεν είναι άλλος από το να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να τερματίσουμε όσο δυνατόν ψηλότερα και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Για να γυρίσουμε λίγο στην περσινή χρονιά. Φέτο τερματίσατε, δουλέψατε στο τοπικό της Λακωνίας με κάποια ομάδα, δεν θυμάμαι το όνομά του, συγγνώμη. Με το Καστόρι, μπράβο, τερματίσατε στην τέταρτη θέση. Μετά αναλάβατε ένα πολύ βαρύ φορτίο με την ομάδα της Σπάρτη στη Β' Αθηνική, μια Σπάρτη η οποία ταλαντευόταν από πολλά προβλήματα. Κοιτάξτε, ανέλαβα το Καστόρι, είναι μια ομάδα παρεμφερή με την Κορονίδα, με μια διοίκηση η οποία τη άρεσε το ποδόσφαιρο, τη άρεσε η οργάνωση. Μια ομάδα η οποία έκανε το χαμηλότερο μπάτζετ. Όταν οι άλλοι χαλάσανε 200.000 και 300, η ομάδα αυτή χάλασε 60. Πήγαμε τετράδα, πήγαμε στο τελικό του κυπέλου, το χαρήκαμε. Από εκεί έπειτα μου ζητήθηκε να βοηθήσω τη Σπάρτη σε μια δύσκολη στιγμή. Όταν έφυγε ο κ. Γιανακόπουλος, η ομάδα είχε τεράστια προβλήματα, κινδύνεψε να πέσει από την κατηγορία. Ανέλαβα μεγάλο ρίσκο, αλλά ευτυχώς τα παιδιά αναπεθάριξαν, αυτά τουλάχιστον που έμειναν. Τελειώσαμε το πρωτάθλημα, η ομάδα τερμάτισε ψηλά και ήταν όλα καλά. Από εκεί έπειτα μου έγινε πρόταση να μείνω τεχνικός διευθυντής. Στην αρχή το δέχτηκα, αλλά κάτι δεν μου άρεσε και στην πορεία έφυγα. Εύχομαι σε αυτήν την ομάδα να βρει το δρόμο της. Θεωρώ ότι ο κύριος Νικόλαρος, ο οποίος με αγαπάει την ομάδα φέτος, κάνει μεγάλη προσπάθεια και θεωρώ ότι η Σπάρτη θα πάει πάλι πολύ καλά. Τέλος, να γυρίσουμε μια ευχή για το καινούριο πρωτάθλημα, είτε στο τοπικό είτε στη Γάμα Εθνική. Όπως γνωρίζετε, παίζει και η Ένωση Ερμιονίδας εδώ από την πλευρά μας. Κοιτάξτε, είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Η Ερμιονίδα με τη δική της ιστορία, με πολύ καλούς φίλους που έχω. Εύχομαι τα καλύτερα. Από την άλλη μεριά είναι το Μεγαθύριο Παναργιακός με μεγάλη ιστορία, βαριά φανέλα, όλοι το ξέρουμε αυτό. Ελπίζω πολύ σύντομα να ανακάμψει, να βρεθεί εκεί που της αρμόζει. Γιατί ο Παναργιακός θεωρώ ότι πρέπει να βρίσκεται στις μεγάλες κατηγορίες. Και όπως και ο Παναφυλιακός είναι μελανό σημείο για την Αργολίδα, ένας Παναφυλιακός με μεγάλη ιστορία, να βρίσκεται που βρίσκεται. Θεωρώ πολύ σύντομα αυτές οι ομάδες να βρουν το δρόμο τους και να φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν. Για το τοπικό πρωτάθλημα της Αργολίδας.
Κοιτάξτε, από ό,τι έχω μάθει, υπάρχουν καλές ομάδες, υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες, ποιοτικοί. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Κύριε Κλάδη, σας ευχαριστώ. Καλή πορεία στο πρωτάθλημα και να επιτύχετε τους στόχους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είμαι και εσάς υγεία και επιτυχία στο κανάλι σας και σε όλο το φίλαθρο κοινό της Αργολίδος να ευχαριστεί το ποδόσφαιρο πάντα με υγεία. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.